Και θα κλείσουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με εκπαίδευση, έχει να κάνει με την εξωστρέφεια, έχει να κάνει με την πρωτοβουλία εκπαιδευτικών προκειμένου να βιώσουν οι μαθητές, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι μαθητές στο δεύτερο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, όμορφες στιγμές, να βιώσουν νέες καταστάσεις και να έρθουν σε επαφή με συνομιλικούς τους στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα είναι πολύ σημαντικές οι εμπειρίες γενικά και πολύ δυνατά τα βιώματα για τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, οι οποίοι ταξίδεψαν για 7 ημέρες, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες, στην όμορφη Τσεχία, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus for Healthy Europe. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Έλενα Σταυράκη, εκπαιδευτικός και οικονομολόγος. Βέβαια, την καλησπέρα μας, κυρία Σταυράκη. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε το κλίμα το οποίο κυριάρχησε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ταξιδιού στο εξωτερικό. Το σχολείο μας έχει αναμειχθεί με πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς μαθητές τα τελευταία 5 χρόνια να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα και να κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Πολλά από αυτά ήταν η πρώτη φορά που βγαίνανε από την Κρήτη, η πρώτη φορά που ανεβαίναν σε αεροπλάνο. Να έρθουν σε επαφή με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέτε, ήταν με Τσέχους, Γερμανούς και Ισπανούς, με τα παιδιά από αυτά τα σχολεία, τα οποία είχαν έρθει στην Κρήτη το Μάιο, οπότε γνωρίστηκαν τα παιδιά ήδη μεταξύ τους, είχαν έρθει σε εμάς, τους υποδεχτήκαμε εδώ και τώρα πήγαν εκεί αναγκάστηκαν να μιλάνε αγγλικά, να συνηθίσουν τροφές, να δουν νέους τρόπους επικοινωνίας, να δουν νέους τόπους, διαφορετικές συνήθειες, δηλαδή τα παιδιά ήταν εκστατικά και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα διότι είχαμε και καλά παιδιά μαζί μας. Ναι. Το άλλο πρόγραμμα τον Ιούνιο πήγαν τα παιδιά 14 μέρες στο Μόναχο με συνοδεία καθηγητών και εκεί πήγαν για εκπαίδευση, ενώ τα δικά μας πρόγραμμα ήταν για να γνωριστούν και να υπάρχουν ανταλλαγές νοοτροπιών και σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Μάλιστα. Διαφορετικού περιεχομένου. Θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία του σχολείου σας και των εκπαιδευτικών και των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου αυτά τα παιδιά να βιώσουν νέες καταστάσεις, να αλλάξουν εικόνες, να έρθουν σε επαφή με μια διαφορετική καθημερινότητα. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι αυτή η πρωτοβουλία, συνυπολογίζοντας μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε? Και το πρόγραμμα αυτό, να φανταστείτε, πρέπει να έχει τελειώσει πέρσι. Απλώς πήραμε προέκταση, παράταση τέλος πάντων, γιατί ναι, μεν όλη τη δουλειά την είχαμε τελειώσει, διότι το πρόγραμμα, το θέμα του είναι For Healthy Europe και ήταν προστατεύω το σώμα μου, τη διατροφή μου και το περιβάλλον, ανακύκλωση κλπ. Αλλά δεν είχαν προλάβει να γίνουν τα ταξίδια. Οπότε πήραμε μία παράταση. Το Μάρτιο θα πάμε στη Γερμανία και το Μάιο θα πάμε στην Ισπανία, σε εκείνα τα σχολεία. Η ενασχόληση των παιδιών γίνεται εκτός ωρών σχολείου για να ετοιμαστεί το υλικό που χρειάζεται να ανεβαίνει στο e-twinning. Τώρα, ας πούμε, σήμερα μου ήρθαν τα πιστοποιητικά βεβαίωση των παιδιών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα στην Τσεχία, οπότε θα μοιραστεί στα παιδιά και αυτό το πρόγραμμα. Έχει πάρα πολύ δουλειά από τους εκπαιδευτικούς σε πρώτη φάση για να μπορέσεις να πάρεις το πρόγραμμα, δηλαδή να εγκριθεί το πρόγραμμα. Πρέπει να βρεις συμμαχίες και με άλλα σχολεία ώστε να μπορέσεις να μπεις μέσα σε αυτό το κλίμα και άμα μπεις μια φορά, ύστερα πιο εύκολα μπορείς να προχωρήσεις και για άλλα προγράμματα. Τι να περιμένουμε για το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, τώρα τα καινούργια προγράμματα υποβάλλονται ξανά το Φεβρουάριο και παίρνουμε απαντήσεις τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο. Οπότε τρέχει τώρα το τελευταίο πρόγραμμα που τρέχει, είναι αυτό το Health for Europe και μπαίνουμε στη διαδικασία για τα επόμενα προγράμματα μέχρι τον Φεβρουάριο. Μάλιστα. Για να δώσουμε σε περισσότερα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, πολλαπλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε εσάς και στους συναδέλφους σας για αυτές τις πρωτοβουλίες που δείχνετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σταυράκη. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Υποχρέωσή μας, να είστε καλά λοιπόν.